Αλλά και κλίμα εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις αλλά και τα επιτεύγματα που είδε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έμεινε ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό στην προσφορά του στον τομέα της έρευνας πανευρωπαϊκά. Είναι μία μόνο από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Κομισιόν για να εκφράσει την εκτίμησή του στο Ίδρυμα και στους Έλληνες επιστήμονες. Ο Ζαν-Ερικ Πακέ βρέθηκε στο ΙΤΕ Συνοδεία Εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ενημέρωση επί του νέου βασικού προγράμματος για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ ενθουσιασμένος από αυτά που έχει δει, ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κατέχει μία μεγάλη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι είδε διάφορα Ινστιτούτα, όπως αυτά των υπολογιστών, των λέιζερ και της γενομικής εδώ στο Ίδρυμα, στο IMBB, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Το ΙΤΕ είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα της χώρας. Έχει ένα ισχυρό brand name, ας μου επιτραπεί, το οποίο μετριέται και αναμετριέται με την κοινωνία, η οποία είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Είναι πολύ ισχυρό brand name και οι επιστήμονες εδώ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο επίσης παγκόσμιο. Το ΙΤΕ, όπως ξέρετε, βασίζεται πάρα πολύ σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία μας, είναι απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις και η σημερινή επίσκεψη εξυπηρετούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το σκοπό. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας μίλησε για τα χρηματοδοτικά εφόδια που έχουν δοθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ενώ και ο κ. Πακέ, με αφορμή την ενημέρωση επί του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, μίλησε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πακέτων και για την αποτελεσματικότητα της έρευνας του Ιδρύματος. Στηρίζουμε απολύτως το ΙΤΕ πρωτοβουλίες που παίρνει. Έχουμε δώσει πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι ανοιχτά για το ΙΤΕ και τα αξιολογεί και τα αξιοποιεί το ΙΤΕ στο μέγιστο βαθμό. Το ΙΤΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί και συνδυάζει πολύ εύστοχα χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και εθνικά προγράμματα, και το αποτέλεσμα φαίνεται από μόνο του ότι έχει πρωταρχικό ρόλο, όπως είπαμε και πριν, στην έρευνα, σε δημοσιεύσεις. Να ενημερωθούμε καταρχήν για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, το περίφημο Ορίζοντας Ευρώπη, το οποίο θα διαδεχτεί το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 που τώρα τρέχει, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κατάθεση προτάσεων, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εργαλεία που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση έρευνας. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Νεκτάριος Σταυρναράκης, μιλώντας για την επίσκεψη του κυρίου Πακέ, αναφέρθηκε στο ότι το Ίδρυμα είναι δέκατο σε επίπεδο Ευρώπης στην προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων. Η συζήτηση επί του νέου προγράμματος βρίσκει το Ίδρυμα έτοιμο να διατηρήσει αυτή του τη θέση παρά τις αλλαγές που έρχονται. Η πολιτική στήριξη της έρευνας είναι ακρογωνιαίος λίθος πλέον της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό θέλουν να εξασφαλίσουν περισσότερα κονδύλια για την έρευνα. Γι' αυτό εξάλλου και το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα έχει ένα προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου προγράμματος, του Ορίζοντα 2020. What is happening here in Heraklion, here the fourth institute. Μια μικρή χώρα, η οποία όμως έχει αποδείξει ότι δεν έχει μόνο υποδομές και όλα τα άλλα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θέλει να υπογραμμίσει, ότι δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που έρχεται στην Ελλάδα πολλές φορές από το εξωτερικό και διεκδικεί αυτά τα ανταγωνιστικά προγράμματα. Κοντά μας βρίσκεται ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Δημήτρης Πλεξουσάκης, ενώ κοντά μου είναι και ο Μάριος Διονέλης. Κύριε Πλεξουσάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχατε σήμερα μια εξαιρετικά σημαντική επίσκεψη στο ΙΤΕ, που δείχνει και την αναγνώριση που υπάρχει στο ρόλο του Ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο. Πράγμα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Πακέ. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η επίσκεψη που είχαμε από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας τιμά ιδιαίτερα
αυτή η επίσκεψη και όντως είναι ένα δείγμα της αναγνώρισης της οποίας έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαίνει, θα πάω στα πολύ τετριμένα, πολύ γρήγορα δηλαδή, πέρα από, από το εθιμοτυπικό της επίσκεψης, σημαίνει υπήρξε μια δέσμευση για επιπλέον πόρους από το καινούργιο πρόγραμμα ορίζοντες για το ΙΤΕ. Θέλω να πω, σε αυτό αποτέλεσμα πήραμε μια δέσμευση συγκεκριμένη, διότι ο κυριότερος πόρος, ο μόνος σχεδόν πόρος του ΙΤΕ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Υπάρχει βέβαια ένα εθνικό σκέλος χρηματοδοτήσεων, αλλά όντως το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων προκύπτει από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δέσμευση αφορά την Κομισιόν, την οποία εκπροσωπεί και ο κύριος Πακέ, αλλά δεν είναι ο μόνος ο οποίος αποφασίζει. Απαιτούνται εγκρίσεις και από άλλα όργανα της Ευρώπης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη. Όντως, το μήνυμα που πήραμε είναι πολύ θετικό. Υπάρχει αύξηση των πόρων για την έρευνα, το οποίο έχει εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντική αύξηση. Ένα ποσό το οποίο αναφέρθηκε είναι τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα. Συνολικά στο χώρο συνολικά της Ευρώπης, ναι. Ναι. Αυτό βέβαια διατίθεται, αυτό το ποσό διατίθεται με ανταγωνιστικούς όρους. Επομένως, όπως κάνουμε τόσα χρόνια και τώρα, στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να ανταγωνιστούμε τις υπόλοιπες χώρες. Και αφού μιλάτε για ανταγωνισμό, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που διεκδικούν, ότι είναι ένα... ένας κορβανάς που τραβάνε όποιος μπορεί τα περισσότερα, αν το λέω απλά. Ναι, ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία των προκηρύξεων στις οποίες συμμετέχουμε και προσδοκούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα όπως το καταφέρνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ακούσαμε και από τον κύριο Ταβερναράκη ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι δέκατο ευρωπαϊκά στην απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων και πρώτο εννοείται πανελλαδικά. Δεν ξέρω κατά πόσον με αυτή την αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων βάσει του νέου προγράμματος γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το να διατηρηθεί αυτή η θέση του Ιδρύματος. Ναι, ποτέ δεν ήταν εύκολο και δεν θα είναι εύκολο ούτε αυτή τη φορά. Υπάρχουν αλλαγές στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ανακοινωθούν επίσημα το προσεχές καλοκαίρι και θα υπάρξει ενημέρωση για όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους φορείς. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε στους νέους κανόνες, στις νέες στρατηγικές και θα είμαστε και πάλι επιτυχείς. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε, φιλοδοξούμε μάλλον, να διατηρήσουμε αυτή την πρωτιά. Θα ήθελα να βάλουμε μια κοινωνική διάσταση στο θέμα της έρευνας, γιατί ξέρετε, καμιά φορά φαίνεται αυτό να είναι αποκομμένο από την ζώσα πραγματικότητα και υπάρχει έτσι μια, όχι κατηγορία, μια αίσθηση στον κόσμο ότι είναι η έρευνα για την έρευνα, κάτι αυτοτελές που συντελείται στο ΙΤΕ. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αξιοποίηση από φορείς, δημόσιους, από κοινωνία, από τις επιχειρήσεις? Μιλούσαμε πρόσφατα με ερευνητή του ΙΤΕ με αφορμή της ζημιάς από την κακοκαιρία, που μας έλεγε ότι με ένα μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, εμείς μπορούμε να δούμε από ψηλά, σαν δορυφόρο, πού θα ήταν το καλύτερο σημείο για να φτιάξει ένα δρόμο, ώστε να μην έχει πρανή που να πέφτουν μέσα στο δρόμο. Και ότι αυτοί είχαν ένα σχέδιο, το ΙΤΕ δηλαδή έχει ένα σχέδιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αν είναι στο δικό σας εργαστήριο. Αλλά αυτό δεν έχει φτάσει ποτέ στην περιφέρεια, στο Υπουργείο που φτιάχνει το δρόμο, τώρα που συζητάμε για το ΒΟΑΚ κλπ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τη σύνδεση αυτών των δύο πραγμάτων, πόσο εφικτή είναι και πόσο έχει προχωρήσει? Γιατί αν μιλάμε για έρευνα, πρέπει να έχει και μια πρακτική εφαρμογή, φαντάζομαι. Βεβαίως, πρέπει να έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Η έρευνα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Να πω πριν σας απαντήσω σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση της έρευνας που επιτελούμε στο ΙΤΕ με την κοινωνία. Να πω ότι και το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 και το νέο πρόγραμμα του Ορίζοντα Ευρώπη δίνουν μεγάλη σημασία στις κοινωνικές διαστάσεις της έρευνας, κοινωνικές προκλήσεις όπως ονομάζονται, και αφιερώνονται πάρα πολλοί πόροι, μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι διεπιστημονικός, δηλαδή προωθεί τη συνέργεια μεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών και επιστημονικών πεδίων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικές προκλήσεις. Τώρα, στα καθημάς, εμείς στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και στο ΙΤΕ ευρύτερα, επί πολλά χρόνια, ίσως και από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, ήμασταν πάντα διαθέσιμοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια Κρήτης, για να συζητήσουμε και να προσφέρουμε λύσεις σε θέματα στα οποία
έχουμε παράξει αποτελέσματα, νέες τεχνολογίες κτλ. Και το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ορατό σε κάποιο βαθμό, αν θέλετε, στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο επίπεδο του Δήμου Ηρακλείου και στην πόλη και στα σημεία εισόδου με κάποια συστήματα πληροφόρησης. Θα έχετε ακούσει, είμαι βέβαιος, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει λάβει το χαρακτηρισμό της έξυπνης πόλης και αυτό οφείλεται εν μέρη και στη δική μας συμμετοχή σε από κοινού προγράμματα με το Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να δώσουμε νέες υπηρεσίες προς πολίτες και να βάλουμε σε χρήση νέες τεχνολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το ίδιο γίνεται και σε επίπεδο περιφέρειας, είτε αυτό αφορά το περιβάλλον, τις φυσικές καταστροφές, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μεγαλύτερο επίπεδο και πολλές δράσεις που έχουμε επιτελέσει και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Έχει δρόμο όμως αυτό, φαντάζομαι. Σαφέστατα, ακόμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Πάντως το γεγονός του ότι προστίθενται χρηματικοί πόροι ίσως βελτιώσει και το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ακούσαμε τον κύριο Πακέ να αναφέρεται στο ότι η Ελλάδα είναι μικρή, όμως έχει εξαιρετικούς επιστήμονες. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αναλογία κατά την οποία μοιράζονται αυτοί οι χρηματοδοτικοί πόροι όσον αφορά του να κρατήσουμε κάποια από τα μυαλά τα οποία αποφασίζουν να φύγουν εκτός Ελλάδας στην χώρα μας. Δεν υπάρχει μια καταρχήν αναλογία. Mm-hmm. Δεν τίθεται έτσι το. Οι πόροι δεν διατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κατανομή με βάση τα μεγέθη των χωρών. Όλα τίθενται σε ανταγωνιστική βάση. Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, είναι λογικό αυτοί να μπορούν, λόγω των αριθμών, να διεκδικήσουν περισσότερους πόρους. Όμως, αν κάνουμε την αναγωγή κατά κεφαλήν, σε ό,τι αφορά τους ερευνητές και τους πόρους που διεκδικούν, δεν είμαστε στη 10η θέση στην Ευρώπη, είμαστε πολύ υψηλότερα. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι όντως είμαστε μια μικρή χώρα, με εξαιρετικό όμως ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας, και επομένως αυτά τα οποία προσλαμβάνουμε ως πόρους με ανταγωνιστικό τρόπο είναι πολύ υψηλότερα κατά κεφαλήν από το μέσο ευρωπαϊκό. Υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις για τη χρηματοδότηση των πόρων, για την χρηματοδότηση της έρευνας, για τη διάθεση πόρων ως προς τον τομέα της έρευνας. Ναι. Η πόρη για την έρευνα είναι μέρος ενός γενικότερου προϋπολογισμού, τον οποίο η Ευρώπη κάθε χρόνο ή σε περιόδους συζητάει. Και όντως υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις, διότι διεκδικούνται πόροι και για άλλους σκοπούς. Δεν είναι μόνο η έρευνα. Υπάρχουν οι κοινωνικές προκλήσεις, οι οποίες αναφέραμε, και άλλες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, αγροτική πολιτική λόγου χάρη. Και υπάρχει μια διεκδίκηση σε επίπεδο... Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο ανάγκη την έρευνα ή έχουν προχωρήσει ήδη πολύ και θα ήθελαν να κατευθυνθούν αλλού οι πόροι από το Ταμείο της Ένωσης, που ως ένα βαθμό είναι περιορισμένοι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σωστά. Οι πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες όντως δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονα αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η έρευνα, είναι και η καινοτομία. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μια παραπάνω πρόκληση στη χώρα. Έρευνα ξέρουμε να κάνουμε, το έχουμε αποδείξει. Καινοτομία πρέπει να μάθουμε ακόμα να κάνουμε. Εδώ στο τοπικό οικοσύστημα και η καινοτομία είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, αλλά σαν χώρα πρέπει να μάθουμε να καινοτομούμε. Οπότε έχουμε δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Πλεξουσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ εγώ.